ένα μεγάλο κομμάτι του Δήμου Θερμαϊκού είναι ο τουριστικός του χαρακτήρας και επενδύουμε σε αυτό το κομμάτι το τουριστικό. Μάλιστα, ξεκινήσαμε σε συνεργασία με μια εξειδικευμένη εταιρεία να συντάξουμε το στρατηγικό σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου Θερμαϊκού. Αυτό εδώ το πλαίσιο έχει να κάνει και με τον παραθεριστικό τουρισμό, τους καλοκαιρινούς δηλαδή μήνες, αλλά και την αύξηση της επισκεψιμότητας στο Δήμο Θερμαϊκού όλη τη διάρκεια του χρόνου, τους 12 μήνες του χρόνου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε και το budget των επισκεπτών, αλλά και να διευρύνουμε την τουριστική περίοδο εκμεταλλευόμενοι και άλλες μορφές επισκεψιμότητας και τουρισμού που έχουν να κάνει με τους χώρους λατρείας, με τους αρχαιολογικούς χώρους, με χώρους δεξιώσεων, με συνεδριακά κέντρα και όλες αυτές τις μορφές εναλλακτικού ή ποιότερου τουρισμού που δεν επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Γαλάζιες σημαίες, παραλίες. Γαλάζιες σημαίες θα έχουν οι παραλίες μας και μάλιστα φέτος θα προσπαθήσουμε να προβάλλουμε αίτηση και για την υπανομή για τον ποταμό που, για να έχει την επόμενη χρονιά, καθώς τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε γαλάζιες σημαίες στον ποταμό και αυτό φυσικά δεν αρμόζει σε αυτή την πανέμορφη παραλία.